Είμαι ευτυχής που βρίσκομαι κοντά σας σήμερα και βρίσκομαι και δίπλα στους αγαπητούς πρώην συναδέλφους όπως είναι ο Σάββας ο Τζιτουρίδης, ο Νικολόπουλος, ο Πάνος ο Παναγιωτόπουλος, ο Βασίλης ο Καμπερνάρος, ο Κώστας ο Σκορδάς, ο φίλος ο Μουσιώνης. Αύριο θα είμαστε περισσότεροι βουλευτές σε τέτοιες συναντήσεις. Είναι μεγάλη πρόκληση το να μιλάει κανείς για την ελευθερία του τύπου, ελευθερία παντού. Ναι, ελευθερία παντού, αλλά να μην είναι ασυδοσία παντού. Είναι ερωτηταίων σήμερα εάν υπάρχει στην πατρίδα μας ελευθερία του τύπου. Εάν δεν υπάρχει ελευθερία του τύπου, υπάρχει φαλκιδευμένη δημοκρατία. Και κάτι τέτοιο συμβαίνει. Όλοι έχουμε ζήσει την εξάρτηση αυτή που υπάρχει από τους μεγαλοκαναλάρχες και από τους μηντιάρχες. Βέβαια, να μην γίνει σύγχυση μεταξύ των δημοσιογράφων, οι οποίοι είναι άνθρωποι που παλεύουν για τη ζωή, παλεύουν για το μεροκάματο, γιατί παίρνουν εντολές από τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι βέβαια είναι τρόφιμοι του πολιτικού χρήματος της κάθε κυβέρνησης. Τώρα βέβαια έχει γίνει ένας ιδιαίτερος εκτροχιασμός, γι' αυτό κιόλας λέω να μην γίνει η ελευθερία παντού, ασυδοσία παντού. Βλέπει κανείς ότι υπάρχει μια μεγάλη εξάρτηση του τύπου των καναλιών. Πού είναι τα κανάλια, φίλε Σάβα, πού είναι οι αγαπητοί των μεγάλων καναλιών, έχουν έρθει, έχουν δώσει, ένα. Έχουν δώσει παρόν. Τουλάχιστον ένα. Ας πάρουν τότε εικόνα από αυτό το ένα που έχει έρθει κοντά μας και πράγματι προσωπικά τους συγχαίρω και για το θάρρος, για την τόλμη που δείξανε σε μια τέτοια φήμωση που έχει γίνει. Έζησα στο πετσί μου μια ολόκληρη ιστορία με τον τύπο και δεν εννοώ τους δημοσιογράφους, έκανα το διαχωρισμό αυτών, αλλά με τα κανάλια.